χιλιάδες ευρώ εισραίουν στα δημόσια ταμεία κάθε χρόνο από ενοικίαση αστυνομικών. Και όμως, μέλη του σώματος, των οποίων η κλίμακα δεν υπερβαίνει την Α7, δύναται να παρέχουν υπηρεσίες σε ιδιώτες, τόσο σε πολίτες όσο και σε εταιρείες, κατόπιν βέβαια καταβολής του ανάλογου αντίτιμου που απαιτείται. Τα χρήματα που θα εισπράξουν εισραίουν στα δημόσια ταμεία. Για παράδειγμα, κάποιος θέλει να μεταφέρει στον αυτοκινητόδρομο ένα μεγάλο φορτίο ή ένα μεγάλο ποσό χρημάτων. Ακόμη και όταν επιθυμεί ασφάλεια ή προστασία για το σπίτι του, τότε μπορεί να υποβάλει στην αστυνομία το αίτημά του για να του παρασχεθούν ανάλογες υπηρεσίες. Ασφάλεια επιπληρωμή μπορεί να εγκριθεί και για αθλητικές ή άλλες μεγάλες εκδηλώσεις, ακόμη και για φρούρηση τραπεζών. Συγκεκριμένος τιμοκατάλογος δεν υπάρχει. Ενοικίαση ωστόσο αστυνομικών υπηρεσιών κοστολογείται στη βάση των απαιτήσεων της εκάστοτε περίπτωσης. Για παράδειγμα, όταν απαιτείται μεταφορά ενός μεγάλου φορτίου ή χρημάτων, ο ιδιώτης θα πληρώσει τον αστυνομικό ανά ώρα, αναλόγως της μισθολογικής κλίμακας στην οποία εμπίπτει. Όπως επίσης και τα λειτουργικά έξοδα που συνήθως σε αυτά εμπίπτουν τα καύσιμα των περιπολικών οχημάτων. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιες εκμισθώσεις γίνονται όταν κάποιοι αστυνομικοί και όταν υπάρχει διαθέσιμο μέλη της αστυνομίας, ενώ βρίσκονται σε υπηρεσία, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν υπερορικά καθήκοντα για αστυνομικούς οι οποίοι καλούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες αυτές ενώ βρίσκονται εκτός καθήκοντος. Αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους υποβάλλονται σε όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις και στο λιμανικό. Οι αιτήσεις εγκρίνονται είτε από τον αρχηγό είτε από τον εκάστοτε διευθυντή της επαρχίας. Τα τέλη καταβάλλονται προκαταβολικά. Οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και για τα μέλη της πυροσβεστικής, συμπληρώνοντας αυτή την απλή αίτηση. Ενδεικτικά, μέλη της υπηρεσίας μπορούν να απασχοληθούν για άνοιγμα πόρτας όταν δεν κινδυνεύει κάποιος πολίτης, για παρουσία πυροσβεστών σε εκδηλώσεις υπό τον φόβο πυρκαγιάς, ακόμη και για τηλεοπτικά γυρίσματα όταν απαιτείται η παρουσία και χρήση οχημάτων ή άλλου εξοπλισμού για σκοπούς της παραγωγής. Οι ιδιώτες μπορούν να αγοράσουν επίσης υδροστόμια.